Ξεκινάμε αυτή την περιήγηση με έναν άνθρωπο που έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στον ελληνικό αθλητισμό. Έχει βγάλει αρκετούς και πάρα πολλούς Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές. Έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό και σε συλλογικό επίπεδο. Ήταν για 2 χρόνια στον Ολυμπιακό Επιτάκι Λεμονή με τον κύριο Γιώργο Πομάσκη. Γεια σου Γιώργο. Γεια σας και χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας και ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ναι, ωραία. Τα καλά λόγια είναι εκ των πραγμάτων και με βάση τη δουλειά σου όλα αυτά τα χρόνια στον αθλητισμό. Αποφάσισες να κατέβεις με το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Πώς έτσι? Μου έγινε αυτή η πρόταση και με μεγάλο σεβασμό από τις δύο μερίες. Mm-hmm. Να πω γιατί χάρηκα, γιατί έχει τέτοια εκτίμηση για το πρόσωπό μου, γιατί μπορώ να εκπροσωπήσω ένα μεγάλο ποσοστό από τον ανθρώπων πρώτο ενός κόμματος και ολόκληρη Ελλάδα, άρα με νιώθετε και δικό σας πολύ πια και αυτό μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και συμφώνησα αμέσως. Είσαι πολλά χρόνια στην Ελλάδα. 31 από το 85 περίπου. 88. 88. Έχεις παντρευτεί Ελληνίδα, την Εύα την Νικολάου. Ναι, έτσι. Συνάδελφό σας. Ναι. Και έμεινες στην πρώτη γραμμή πάρα πολλά χρόνια. Τώρα κάνεις κάτι? Αυτή τη στιγμή έχω την Παπαχρήστου, το Τεντόγλου. Mm. Είμαι συνέχεια στο στάδιο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και προσπαθώ να δώσω στα παιδιά να καταλάβουν, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αθλητισμός, μόνο πρωταθλητισμός. Ένα είναι σύνολο. Mm-hmm. Μια εκπαίδευση που πρέπει και είναι καλό να την περάσουμε, γιατί περνώντας αυτό είμαστε πολύ έτοιμοι για την κανονική ζωή μετά σε μια ηλικία και να μπορεί να πετύχουμε πιο εύκολα ορισμένα πράγματα. Ό,τι και να μας τύχει στη ζωή, να μπορεί να το αντιμετωπίζουμε. Αντιμετωπίζεις δηλαδή τον αθλητισμό σαν ένα μάθημα για την μετέπειτα ζωή, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι ο αθλητισμός θα διαρκέσει λίγο. Τα ακριβώς. Καλύτερα πιθανόν και τα πιο νεανικά χρόνια ενός αθλητή, αλλά αμέσως μετά αρχίζει η κανονική ζωή, όταν σβήνουν τα φώτα. Έτσι το λέμε και εμείς. Ναι. Γι' αυτό εγώ επιμένω και στην δουλειά μου, βασικότερο και πρέπει να είναι το μοναδικό πράγμα που πρέπει να μεταδίδουμε συνέχεια, είναι η εκπαίδευση. Μαθαίνουμε όσο ζούμε και δεν πρέπει να βιαστούμε. Δεν πρέπει να γίνουν όλοι πρωταθλητές, πρέπει να εκπαιδευτούμε, να μπούμε σε μια σειρά, να μάθουμε το αριστερό μας πόδι, το χέρι, για να μπορούμε οτιδήποτε να μας συμβεί και να χάνουμε και να κερδίζουμε, να μπορεί να το αντιμετωπίζουμε, να μετρητούμε, να συναγωνιστούμε. Αυτά είναι μαθήματα που μόνο το σχολείο δεν μπορεί να τα δώσει. Μάλιστα. Έχεις λοιπόν την εντύπωση ότι επειδή ήσουν καλός αυτό, καλός στην εκπαίδευση κτλ., θα μπορέσεις να δουλέψεις αυτό το, και εφόσον εκλεγείς, σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο έχει και άλλα χαρακτηριστικά, είναι και λίγο, ξέρεις, πολιτική και λίγο, πρέπει να είσαι και λίγο ονειροπόλος, πρέπει να είσαι και λίγο, ξέρω εγώ. Βέβαια, ονειροπόλος υπήρξες με το Βασδέκη και με άλλους, αλλά λέμε τώρα. Και μέχρι σήμερα. Και μέχρι σήμερα. Ναι. Αυτή η μάχη, πρόκειται για μάχη, γιατί πρέπει να αντιμετωπίζεις κάποιους ανθρώπους που με μεγαλύτερη πείρα και ιστορία στη δρόμενα της πολιτικής. Αλλά για μένα δεν υπάρχει δυνατός. Υπάρχει ένας άνθρωπος απέναντι και μακάρι να είναι δυνατός, γιατί αυτός ο δυνατός πρέπει να τον δώσουμε να καταλάβει, να μπορεί να βοηθάει ή να συμπεριφέρεται εισάξια με τους άλλους ανθρώπους. Και αυτή η μάχη εξωτερικά που χωρίζεται Γερμανία και κάποιοι άλλοι κράτη, γιατί έχουμε αποφασίσει γιατί είναι πιο δυνατοί, εμείς βλέπουμε τα πράγματα από την πλευρά του ανθρώπου. Mm-hmm. Ο άνθρωπος είναι δυνατός άμα βοηθάει, άμα πέσει λίγο το επίπεδό του και να σε αγκαλιάσει και να περπατήσουμε μαζί, να σε βοηθήσει. Δυνατός δεν είναι μόνο αυτός που πέφτει ή σηκώνει αυτός που πέφτει, και οι δύο πρέπει να είναι δυνατοί. Φαντάζομαι ότι έχεις γνωρίσει τις θέσεις του ΚΚΕ για την Ευρώπη. Ταυτίζεσαι με αυτές ή έχεις και κάποιες διαφοροποιήσεις? Είμαι υποχρεωμένος να το ρωτήσω, γιατί δεν προέρχεσαι από το... Εγώ θέλω να πάμε και κάπου πιο μακριά. Mm-hmm. Κάποια μέρα τα πάμε και πιο μακριά. Αν μας κάνει,
μπορεί να συνεργαστούμε. Αν δεν μας κάνει, δεν θα συνεργαστούμε. Ή θα παλέψουμε να καταλάβουμε τι πρέπει να πει συνεργασία. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Μάλιστα. Τις γενικές γραμμές του ΚΚΕ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικά για την Ευρώπη των λαών, όπως το λέει το ΚΚΕ, και όχι την Ευρώπη των μονοπωλίων και των άνθρωπων που μας έχουν φέρει έτσι κι αλλιώς αυτή την κατάσταση, την οικονομική. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε συνέτεροι. Είναι πολύ είμαστε υπόδουλοι κάπως, μεγάλη ανισότητα. Δεν θέλω να το πω έτσι, αλλά είμαστε στη τρίτη κατηγορία. Δεν δέχομαι, γιατί μπορεί να αντιμετωπίζουμε έτσι τα πράγματα βορρά-νότου, δυνατούς, αδύνατους, και προέρχομαι από ένα άτλημα που, άμα έχω χαρεί πολύ υπηρετώντας το πια 48 χρόνια, εμείς έχουμε χώρο για όλους μέσα. Για το κοντό, για το ψηλό, για το αδύνατο και το χοντρούλι, το γρήγορο και το αργό. Μπορούμε να βρούμε ένα άτλημα για όλους και να είμαστε στην ίδια ομάδα, παρόλο που είμαστε ατομικό άτλημα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και στη ζωή. Μπορεί ένας κοντός να κάνει τριπλούν? Μπορεί να βρούμε ένα... Βεβαίως μπορεί. Και έχει πολύ καλούς αθλητές κοντούς στην ιστορία. Το καταφέρανε. Αλλά εμείς έχουμε χώρο για αυτό το παιδί. Ωραίος, να είμαστε η μαζί. Ταύτιση που κάνεις με τον αθλητισμό, γενικά και με την πολιτική μου, πολύ με εξητάρει και πολύ μου αρέσει. Πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί, ότι στο στίβο μπορεί κάποιος, ακόμα και ο κοντός και ο πιο ψηλός και ο πιο χοντρός, να βρει. Ο χοντρός φαντάζομαι θα κάνει ρήψεις. Και δυστυχώς δεν έχουμε σε όλη την Αθήνα στάδιο ρήψη πια. Ναι. Τι γίνεται πια? Κάστα τρόπων πρέπει να το πετάξουμε. Αυτό είναι μεγάλα λάθη που γίνονται και με στεναχωρεί πάρα πολύ. Όλα αυτά τα ολυμπιακά κίνητα που φτιάχτηκαν και που αυτό δεν λειτουργεί τίποτα πια. Κοιτάξτε, ξέρω εγώ, στο παραλιακό τόξο δεν λειτουργεί τίποτα, ας πούμε. Δηλαδή, αν γίνει καμιά συναυλία, τίποτα άλλο. Όπου να είναι κλείνει. Και το τελευταίο κύτταρο που έχει μείνει στη Νότια Αθήνα είναι το Άγιο Κουσμά. Αυτή τη στιγμή είναι υποκατάληψη. Το έχουμε παρατήσει, δεν συντηρείται, γιατί κάποια στιγμή θα του πάρει η εταιρεία και θα φτιαχτεί τα καινούργια έργα στο παραλιακό. Θα γίνει καζίνο. Δεν είναι στο χέρι μου. Άμα ήταν στο χέρι μου, τα έλεγα άλλο σχέδιο. Κυριαρχεί ότι θα γίνουν ξενοδοχεία, καζίνο και τέτοια. Ναι, είναι αποφασισμένο. Είναι 100%. Ναι. Αυτό που φοβάμαι, γιατί τα συνοικιακά στάδια που πρέπει να τους κρατήσουμε με ένα βάψιμο ή μικρή συντήρηση και 2-3 υλικά, είναι σε άπλια κατάσταση, και αυτό το πράγμα υποβαθμίζει τη αισθητική του γονιό με το παιδί, που θα το φέρει με την καλή έννοια ο μπαμπάς, με τη βλέψη του να γυμναστεί, να ασχοληθεί, να γνωρίσει κοινωνία, να συναγωνιστεί. Αυτή τη στιγμή, βλέποντας από τα κάγκελα του είσοδου του σταδίου σε τι κατάδια είναι πάρα πολλά στάδια, μπορεί και να φεύγει, και έτσι χάνουμε παιδιά που θα μπορούσαν να είναι στο γήπεδο. Μάλιστα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM με τον Γιώργο Πομάσκη, παλιό και σημερινό προπονητή πολλών αθλητών. Αληθεύει αυτό με την Τζιαμίτα, ο έτρωγε σοκολάτες και τις λες, τρώγε κάθε μέρα σοκολάτες μέχρι που τις χάθηκε? Πολλά παράξενα έχω πει και έχουν γίνει στο αθλητισμό, αλλά πάντα αυτός που νικά έχει δίκιο. και πρέπει να το περνάμε αυτό και να τολμάμε να αποφασίζουμε και να κάνουμε και κάτι ανορθόδοξο. Ο πρωταθλητής, αν μιλάμε μόνο για το πρωταθλητισμό, είναι κάτι που πρέπει να καταφέρει ένα παιδί να κάνει αυτό που δεν μπορεί. Και όποτε παλεύεις να κάνεις αυτό που δεν μπορείς, με την καλή έννοια, και πιο μακριά και πιο ψηλά και πιο γρήγορα, εκεί οι μέθοδοι λίγο αγριεύουνε, είναι λίγο ανορθόδοξοι, μπορώ να ομολογήσω. Και τη Τζιαμίτα την έχω διώξει 2 φορές. Όμως γύρισε πιο δυνατή και αποφασισμένη. Συνήθως η Ελληνίδα οριμάζει στα 26-7. Ναι. Για 30. Τον πρωταθλητισμό και 30. Καλύτερες επιδόσεις τα κάναμε λίγο μεγάλη. Αργότερα.
Αλλά γι' αυτό μάλλον φταίμε και εμείς οι γυμναστές, δάσκαλοι, που αργούμε να τους θεωρήσουμε μεγάλα παιδιά και να πάρουν τις ευθύνες ή από την οικογένεια. Αληθεύει ότι την Πατρουλίδου την υποδέχτηκες με μια σοκολάτα και τη λες φάε τώρα γιατί θέλω να είμαι γλυκός μαζί σου. Ναι, ναι, με τον Δημήτρη που είχαν έρθει στην Αθήνα μετά την Ολυμπιάδα. Πολύ ωραίες εποχές, περάσαμε πολύ καλά. Πώς μπορεί να είναι σε έναν προπονητή να γυμνάζει τον Τζιοβάνι, τον Λουτσιάνο, τον Γκόγκιτς, τον Ζάχοβιτς, τον Οφορίκο, τον Αλεξάνδρη, τον Τζόρτζεβιτς? Είναι παιδιά που ήταν επιλεμονή όταν ήσουν και εσύ στον Ολυμπιακό. Πώς μπορεί να το... Εγώ πάντα λέω στον αθλητισμό, γιατί θεωρούμε τον εαυτό μου λίγο τυχερό. Και όχι λίγο, αρκετά τυχερό. Πάντα είχα στα χέρια μου επιλεγμένο παιδί που πραγματικά έκανε αυτή τη δουλειά. Και η εποχή που πήγα στο Ολυμπιακό με αυτά τα ονόματα που αναφέρατε και Καρεμπέ και... Ναι. Ήτανε στουλίδια πρωταθλητές με την έννοια ικανή, ήτανε μπαλαντόρι και με λίγο δουλειά η πιο συγκροτημένη συμμετοχή κάναμε καλά ρεκόρ τότε, νίκες, ναι, ναι. Τέρματα. Και ήτανε χαρά να δουλεύω μαζί τους, γιατί μπροστά υπήρχαν και Γιανακόπουλο, Γρηγόρη, Γιουργάτο, παιδιά που θέλανε να κάνουν και κάποια μεταγραφή, ένα άλμα στη ζωή τους. Και μου ήταν πολύ εύκολη η δουλειά, βάζοντας τη δύσκολη προπόνηση, αυτοί ορμάγανε μπροστά και κυλήσανε οι προπονήσεις σε πάρα πολύ καλό ικανοποιητικό επίπεδο και ευκολύνωνε τη δουλειά του προπονητή. Τελικά είναι χαρά, χαρά να έχεις τέτοιους αθλητές. Τελικά είναι η δουλειά στον αθλητισμό που κάνει τη διαφορά? Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Μόνο δουλειά. Έχουμε δει ταλαντούχους να τους προδίδει το ταλέντο στα 22-4. Έχουμε δει, θεωρούντας κάποιους ατάλαντους, αλλά τόσο ταλαντούχους να δουλέψει και να εκμεταλλευτεί τις καινούριες επίπεδα, τις παραμέτρους που έχει αποκτήσει από την δουλειά και να γίνεται ο καλύτερος, και αυτοί κάνουν και μεγάλες καριέρες. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις τις διαφορές. Έχεις ζήσει στη Βουλγαρία, έχεις ζήσει στην Ελλάδα, έχεις δει τις υποδομές της Βουλγαρίας, τις υποδομές της Ελλάδας. Θέλω να μου πεις λίγο τις διαφορές αυτές, πώς, μάλλον πού είναι καλύτερα. Λόγω υποδομών, ας αφήσουμε τα υπόλοιπα γύρω-γύρω. Άμα βάλω χρονικές εποχές, μια δεκαετία, μπορώ να πω στη Βουλγαρία το 70, το 80 ήταν καταπληκτικά. Άμα το βάλω τη δεκαετία, το 90 ήταν η Ελλάδα. Δεν σας κρύβω, γιατί οι αλλαγές που γίνονται στη κοινωνία, στη πολιτική και στην εξέλιξη ενός κράτους φέρνει ανάπτυξη, χτισήματα, μεγάλα στάδια, πολύ λαμπερά και χρωματιστά, γεμάτη κοινωνία ενθουσιασμό. Και έχει μια εποχή, και τώρα μπορώ να σας πω με λύπη, η Βουλγαρία έπεσε πάρα πάρα πολύ. Τώρα γίνεται κάποιες προσπάθειες και φτιαχτήκανε τρία στάδια τα τελευταία δύο χρόνια. Ανακαίνιση κάναμε, δεν τα χτίσαμε, γιατί οι παλιές εποχές τα χτίσανε και τα συντηρήσανε και τα βάψανε. Αλλά βλέπω εμείς μπήκαμε εδώ σε μια εποχή που ήταν τώρα μια 15ετία, μετά την Ολυμπιάδα που είχε μεγάλες ευκαιρίες. Και από τότε δεν έχουμε βάψει το κλειστό μου και το ανοιχτό έξω να αλλάξουμε το τάπητα. Και εγώ είμαι ο μοναδικός που κερδίζει στην Ευρώπη που κάνει μόνο κλειστό, ζώντας στην Ελλάδα. Και σήμερα εγώ ήμουν στο κλειστό, γιατί έξω είναι ακατάλληλο. Στην Νορβηγία σίγουρα κάνανε προπόνηση έξω. Αυτό με λυπεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Είναι φοβερό αυτό τώρα. Νορβηγία, Σκανδιναβία να κάνουν έξω προπόνηση και στην Ελλάδα. Έχουν κάνουν... μαλακό τάπητα, συντηρημένο καλά. Και το δικό μας έχει καεί και στο κέντρο, την βιτρίνα της χώρας που λέγεται Ολυμπιακό Στάδιο, κανένας αθλητής δεν κάνει προπόνηση. Μόνο για το κενό. Έχουν φύγει τώρα από το Ολυμπιακό Στάδιο. Κάποτε υπήρχαν αρκετοί αθλητές στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και τώρα υπάρχει. Και τώρα από τα 3-4 μετάλλια. Απλώς το έχουν κάνει ξενοδοχείο. Όχι, είναι πυροσβεστική, τις ξενώνες, είναι η αστυνομία, είναι άλλες υπηρεσίες, αλλά βρεθήκανε να μείνουν στα δωμάτια τους αθλητών. Και οι αθλητές δεν υπάρχουν, έχουμε 10 δωμάτια μόνο, με μεγάλη προσπάθεια που έγινε
από την πλευρά της Ομοσπονδίας να μπορούμε να φιλοξενήσουμε τα νέα παιδιά, τα φιντάνια που έρχονται από την επαρχία, γιατί η οικογένεια δεν μπορεί να συντηρεί ένας αθλητής πια με τόσα πολλά έξοδα στην Αθήνα. Μάλιστα. Και με την Ομοσπονδία έχει πλακωθεί, με το ΣΕΓΑΣ. Μια εποχή που... Διαφωνούμε, δεν θα το έλεγα, απλώς πάντα δεν φοβάμαι να εκφράσω τη γνώμη μου. Και πολλές φορές ή αρέσει ή δεν αρέσει, αλλά εγώ νιώθω ότι πρέπει να του πω και να υπερασπίζω για το καλό του αθλητή και του προπονητή. Και δεν θα σταματήσω ποτέ. Γιώργης Πομάσκη, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Κάνουμε μια κουβέντα γενικότερη για τον αθλητισμό, για το τι, πώς βλέπει τα πράγματα αυτός. Έχει υπάρξει πολύ μεγάλος και υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλος προπονητής, αρκετούς ανθρώπους που έχουν πάρει ολυμπιακά μετάλλια, ανευρωπαϊκά μετάλλια, αλλά και γενικώς πανελλήνια πρωταθλήματα κτλ. Είναι σήμερα πιο δύσκολα τα πράγματα σε αυτό το χώρο λόγω υποδομών? Απλώς άλλαξε και η ζωή. Τώρα να σας πω, να σας μιλήσω με παραδείγματα, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικά. Ο προπονητής έχει φτάσει στο σημείο να παίρνει τα 300-400 ευρώ. Δεν μπορεί να αντέξει αν έχει ένα καλό αθλητή να πηγαίνει μόνο μέχρι το αεροδρόμιο. Γιατί ταξίδια είναι νύχτα και ξέρετε, το ταξί κάνει 50 ευρώ από το αεροδρόμιο ή από το σπίτι να πας στο αεροδρόμιο το πρωί 4 ώρα. Όλο αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο του προπονητή. Από εκεί και πέρα ο προπονητής ψάχνει αλλακτικές λύσεις. Πάει σε άλλα μονοπάτια. Παλιά κατηγορούσαμε το γιατρό με φακελάκι. Τώρα οι προπονητές είμαστε με φακελάκι. Τα παιδιά έρχονται στο γήπεδο, πληρώνουν για να μπορεί ο προπονητής να μπορεί να αγοράσει ένα όργανο, να αλλάξει, να πάρει φανελάκια, για να πάνε σε αγώνες. Άμα δεν βοηθήσει ο μπαμπάς με το αυτοκίνητο, αν δεν συνδρομή που πληρώνουν, να έχει ένα μήνυμο μισθό, να μπορεί να πάει στο σπίτι, να είναι ικανός να παραβρεθεί στην προπόνηση. Αυτό είναι πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν το παλεύουμε από όλες μεριές για να μπορεί να γίνουμε πιο λίγοι, πρέπει να αλλάξει κάτι για να μπορεί ο προπονητής να έχει χρόνο, να μην απασχολείται με κάτι άλλο, γιατί ασχολείται με τα παιδιά μας. Τα δικά σας τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά. Πρέπει να έχει χρόνο, πρέπει να έχει όρεξη, πρέπει να έχει καταρό μυαλό για να μπορεί να κάτσει, να συζητήσει, να αλλάξει τη γνώμη ενός παιδί, γιατί έχουμε και μάστιγα τα αιώνα, την πληροφορία, την ίντερνετ. Τα παιδιά δεν ξέρουν να φιλτράρουν, το είδανε και νομίζουν γιατί αυτό είναι το σωστό. Εσύ πρέπει να έχεις πολύ χρόνο να το δείξεις, να το πείσεις, γιατί αυτό που είδες είναι ένας απλός αθλητής που δεν έχει καμιά δουλειά με τη δικιά σου την εξέλιξη, με το δικό σου. Εντάξει, Γιώργη, θα τρέξω. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και τα λέμε. Μοιραία η κουβέντα με τον καλεσμένο μου, τον Γιώργο Πομάσκη, πάει γύρω από τα αθλητικά περισσότερο και όχι τόσο πολύ στην πολιτική κτλ. Αλλά φαντάζομαι ότι και στο δρόμο, όταν σε συναντάνε και τώρα που υποτίθεται κάνεις και μια δουλειά για το Ευρωκοινοβούλιο, σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής και τα ρέστα. Φαντάζομαι ότι περισσότερη κουβέντα γίνεται γύρω από τα αθλητικά και γύρω από την πορεία σου σε αυτό το χώρο κτλ. Μοιραία δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, γιατί ο καθένας, αφού ετάχθη που λένε, δεν θα αλλάξεις τώρα και ούτε πρόκειται να σου αλλάξει μια πιθανή συμμετοχή σου στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θα αλλάξει, φαντάζομαι, τη δουλειά σου. Δεν θα σταματήσεις να έχεις αθλητές. Αυτό το μπιτσιρικά θα τον έχεις πάλι. Είναι αυτός ο τεντόγκλο ότι καλύτερο έχεις αυτή τη στιγμή με προοπτική δηλαδή. Πρώτη φορά έχω ένα ταλαντούχο στα 20 και να έχει μεγαλώσει πνευματικά για να αντιμετωπίζει προκλήσεις και τις δυσκολίες στους μεγάλους αγώνες και τρίτο χρόνο κερδίζει όλα. Πολύ γρήγορα έχει οριμάσει αυτό το παιδί. Εκτός από τη δικιά σου δουλειά, θεωρείς ότι έχει και δικό του background, δικό του... Εγώ νομίζω ότι η ψυχοσύνθεση του είναι βαθιά winner. Α, είναι winner. Winner, δηλαδή ό,τι και να λειτουργεί, εγώ νομίζω και το παιχνιδάκι που παίζει στο κομπιούτερ συναγωνίζεται μόνο με τον εαυτό του. Δεν βλέπει αντίπαλος, δεν παίζει με άλλον. Μάλιστα. Και κυνηγάει τους αριθμούς
Δεν ξέρω τι. Είναι λίγο πομάσκι, δηλαδή. Θυμίζω ότι το 17 σε βράβευσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την πολύχρονη σου παρουσία στην προπονητική. Μεγάλη διάκριση, ναι. Μπορώ να σας πω ένα μυστικό μάλλον γύρω από αυτή τη βράβευση. Ναι, ευχαριστώ, με κουλακεύει για την προσφορά μου τόσα χρόνια στα δρόμενα της Ευρωπαϊκού Αθλητισμού. Αλλά δύο χρόνια πριν αυτό είχα ξεκινήσει μια εκστρατεία. Δεν μπορεί οι προπονητές να έχουν 30 θέσεις του γήπεδου και την επόμενη μέρα στο τελικό να έχουν μόνο 12. Ναι. Άρα το μπραντ που ετοιμάζουν αυτοί οι προπονητές τους διώχνουμε από το γήπεδο. Θέλουμε να κάτσουμε εκεί με τους καλύτερους, αυτοί που δεν έχουν εξελιχθεί, να κάτσουν δίπλα, να δούνε πώς γίνεται κτλ. Αυτή είναι η εκπαίδευση. Ήθελα να μπουν και κάποια προσφορά στους προπονητή και τους αγώνες, μεγάλους αγώνες, να έχουν εισιτήριο, να έχουν θέσεις στο γήπεδο, να έχουν σε κάποια συμβόλαια, να μπορούν να τους παίρνουν και τους αθλητές να μην πάνε με δικά τους έξοδα και γύρω-γύρω να τριγερνάμε, να ψάχνουμε ένα εισιτήριο ή μια κάρτα να μπούμε μέσα. Και αυτή η πίεση προς ΙΑΦ και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία νομίζω με έφερε να με γλυκάνωνε λιγάκι και με βραβεύσανε. Τους ευχαριστώ πολύ, αλλά ήταν μάλλον από την πίεση υπεράσπιση του αθλητή και του προπονητή. Ορμάς γενικώς, έτσι, δεν μαζεύεσαι. Όχι. Και... Ορμάς γενικώς. Ναι. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς, όμως για να διαχειρίζεσαι και να... Και η διαχείριση δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο καλύτερο αθλητή θα κάνεις κάποιον, αλλά ακόμα πια στη σύγχρονη εποχή, στις σημερινές μέρες, είναι ακόμα και να τους βρεις πολλές φορές και τα λεφτά για να κάνουν αυτό, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Αυτή η δεκαετία ξεχωρίζει αυτό το παράμετρο. Συνέχεια μειώνονται οι παροχές, αυξάνονται οι ανάγκες ενός αθλητή ταξιδεύοντας μαζί με τον προπονητή ή η καθημερινότητά του στην προπόνηση ή οι αγώνες. Προχτές έβγαλα κινέζικη βίζα 350 ευρώ για τους δυο μας. Μάλιστα. Πρέπει να έχεις στη κάρτα τουλάχιστον 2-3 χιλιάδες να μπορεί να καλύψεις εισιτήρια αυτά, θα τα πάρεις κάποια από τα λεφτά πίσω, αλλά πότε, στο τέλος της χρονιάς. Πρέπει να είναι ικανός ο προπονητής και ο αθλητής να είναι πανέτοιμοι να μπορούν να αντιμετωπίζουν όλα την καθημερινότητα στη διάρκεια του αγωνιστική περίοδου και αυτός είναι πολύ μακρύς για μας. Φέτος τελειώνει 10 Οκτώβρη. Δεν έχει παραλία, δεν έχει διακοπές. Είναι μόνο στο τρέξιμο και έχω ένα μόνο Σαββατοκύριακο, 17 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Έχουμε τον Άρη Ασβεστά. Έχει παραλυπόμενα γύρω-γύρω από τις συναντήσεις στο ΆΚΑ. Άρη! Γεια σου Μπάμπη, τι κάνεις? Όλα καλά, μια χαρά. Λοιπόν, να μεταφέρουμε κάτι, γιατί νομίζω ότι και ο φόβος να λάβεις, ας πούμε, μια ευθύνη και το επίπεδο της ανικανότητας κανονικά θα πρέπει να έχει κάποια όρια, αλλά στην ελληνική αστυνομία φαίνεται ότι δεν υπάρχει όριο στο να φοβούνται να αναλάβουν μια ευθύνη και στην ανικανότητά τους. Αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται μια σύσκεψη στο ΟΑΚΑ, έτσι, με τις δύο ομάδες και την ΕΠΟ και την αστυνομία εκεί. Και η αστυνομία θυμήθηκε να επαναλάβει, παρά το γεγονός ότι συμφώνησαν προηγουμένως στη σύσκεψη που έγινε στην ΕΠΟ, θυμήθηκε να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, οι προσκλήσεις που συμφωνήσατε είναι πάρα πολλές. Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να πάρουν από 60 προσκλήσεις η κάθε ομάδα, 60 και 60, και 150 προσκλήσεις η ΕΠΟ. Τόσοι πρέπει να είναι, δεν μπορούμε να δεχτούμε να είναι περισσότεροι. Λοιπόν, επανέφερε την θέση δηλαδή που εξέφρασε και στη σύσκεψη που έγινε στην ΕΠΟ. Και εδώ να πω, γιατί έχει σημασία αυτό, ότι ο Βασιλιάδης θες που συναντήθηκε με το γραμμένο, δέχτηκε ακόμα και 1500 άτομα να είναι στο γήπεδο. Δηλαδή 500, 500 και 500. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά σήμερα η ΕΠΟ μαζί με τις ομάδες συμφώνησαν να είναι περίπου 1000. Έτσι. Να πάρει από 120 κάθε ομάδα. Κάποιες σε μια λίστα οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών και 600 προσκλήσεις η ΕΠΟ. Και έρχεται τώρα η αστυνομία και δεν τις κάνει ούτε αυτό. Μάλιστα. Τους φαίνονται πάρα πολύ. Και λέει εμείς μπορούμε να είναι 60-60 και 150 η ΕΠΟ. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε τώρα γίνονται διαβουλεύσεις, συζητήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεπεραστεί το πρόβλημα. Γιατί υπάρχει συμφωνία. Ναι, τελείως τραγικό ρε παιδί μου, τελείως τραγικό. Ναι. Τελείως. Έτσι κι αλλιώς και το Υπουργείο Αθλητισμού ήταν ικανοποιημένο από τη συμφωνία που έγινε πριν.
Λοιπόν, και νομίζω θα ξεπεραστεί το θέμα. Δεν θα επιμείνει σε αυτή την ανοησία, ας πούμε, τώρα η αστυνομία. Ανοησία είναι στο σύνολό της όλο αυτό. Ναι, αλλά καλά, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, θα υπάρχει και ένα αυτό, δηλαδή. Ναι. Εντάξει, βάλε 500 στη μια γωνία και 500 στην άλλη, ρε παιδάκι. Τι στο διάλογο, δηλαδή, τόσο πολύ. Δηλαδή, ναι, πόσους αστυνομικούς μπορεί να ελέγξουν 1000 άτομα, δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Φαντάσου να έχει 15.000 και 15.000. Εντάξει, 15.000 ναι. Θα γινόταν του Μπέου. Λοιπόν, εντάξει. Αυτά που λες, αυτό συμβαίνει αυτή την ώρα. Αυτή τη θέση προβάλλει ξανά η αστυνομία, αλλά επαναλαμβάνω, θέλω να πιστεύω θα ξεπεραστεί και θα ισχύσει η συμφωνία που υπήρχε από νωρίς. Εντάξει. Έγινε, Άρη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, Παύλη. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Όπως καταλαβαίνεις και από ό,τι ακούς και τα λοιπά, θέλουμε αθλήματα χωρίς φιλάθλους. Ναι, θέλουμε να αγοράζουν διαρκείες από την αρχή της χρονιάς και να μην βλέπουν ούτε ένα μάτς. Και ναι, ειδικά ναι. Άμα την ομάδα σου που έχεις πάει φέτος σε όλα τα προκριματικά, σε όλες γύρους και να φτάνεις στο τελικό και να μην μπορεί να είσαι μέσα, αυτό είναι πολύ μεγάλο χτύπημα για το φίλατλο, για το άτομο που υπερασπίζει και στηρίζει την ομάδα. Μακάρι να τους ξανασκεφτούν οι υπεύθυνοι και να αφήσουν τις δύο ομάδες να χαρούν ένα τελικό. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχουν περίπτωση, διότι είναι πολιτικό το θέμα. Αυτοί δεν θέλουν να έχουν κάποιο είδους επεισόδιο σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί έρχονται εκλογές και θα το πληρώσουν με τις... ότι, αν πεις, όλη αυτή η συζήτηση δεν λειτουργεί στους φιλάθλους, ότι εσείς δεν μπορείτε να κάνετε ούτε ένα τελικό κυπέλλου. Ναι, λειτουργεί. Αλλά έτσι είναι στενόμυαλοι και δεν νομίζω ότι θα το πάνε παρακάτω. Αν κάποια από τις δύο ομάδες κάνει παραβάσεις, υπάρχουν κανόνες και ας υποστεί το νόμο και να χάσει ή βαθμούσει την επόμενη χρονιά. Ναι, καλά. Και το άλλο με τον Τωτό είναι καλό, αλλά δεν υπάρχει. Αυτοί μπορούσαν να κάνουν αυτό το τελικό και όχι να χάσουν και το πρωτάθλημα, αλλά και να χάσουν και τα επόμενα 5 πρωτάθληματα. Γιατί έχουμε παράδειγμα το περσινό στο Βόλο, δηλαδή. Μην το πάμε μακριά. Στη διάρκεια της χρονιάς θέλαμε ξένο διαιτητή, τώρα του χρόνου θα θέλαμε ξένο στάδιο να πάει να παιχτεί ένα τελικό. Ξένους θεατές. Να φέρουμε απ' αλλού. Έχεις και ένα καφέ στο γαλάτσι, ε. Ναι. Ωραίο. Το έχεις με το Βασδέκ και τώρα το έχεις μόνος σου, δεν ξέρω τι. Εδώ και πολύ καιρό έχουν τραβηχτεί τις δύο συνεταίρες που είχα και έχω καινούριους πολύ καλά παιδιά. Πας εκεί δηλαδή, εγώ πηγαίνω κάθε μεσημέρι και πίνω ένα καφέ. Δεν συμμετέχω, δεν οργανώνω τίποτα, δεν υπογράφω τίποτα. Απλώς είμαι. Αυτό είναι καλό τώρα ή κακό, δεν ξέρω. Για μένα είναι πολύ καλό, γιατί δεν τη γνωρίζω αυτή η δουλειά καλά και καλύτερα να την κάνει κάποιος που γνωρίζει. Ωραία. Και πας και πού και πού και στην πατρίδα σου, στην Βουλγαρία. Έχεις εκλεχτούς φίλους εκεί. Έχεις ένα συναθλητή σου, τον Μαρκόφ. Μαρκόφ, Τάρεφ, πολύ καλούς στο παρελθόν αθλητές. Ναι, ωραία. Για πες μου τώρα δύο άλλα πράγματα εδώ. Τι θα γίνει με τις εκλογές στην Ελλάδα, θα δυναμώσει το ΚΚΕ? Το ελπίζω, γιατί για μένα αυτή τη στιγμή διαβάζοντας εδώ, γιατί και εγώ με αρέσουν πολύ οι ειδήσεις και από τις 6 ώρα το πρωί πιάνω όλους τους σταθμούς και τα παρακολουθώ μέχρι τις 9.30 που φεύγω για την προπόνηση. Τελευταία βλέπουμε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν μπορεί να πληρώσουν τα δάνειά τους. Αυτοί τι τα ψηφίσουνε. Έχει μεγάλο αριθμό ανθρώπων, οικογένειες που δεν μπορεί να πληρώσουν την ΔΕΗ. Αυτοί τι θα ψηφίσουν? Ένας μεγάλος αριθμός ΔΕΗ, μετά την ΔΕΗ είναι και το ΕΙΔΑΠ, δεν το πληρώνουν. Έχει μεγάλο ποσοστό που δεν μπορεί να πληρώσει τα δίδακτρα ή τα φροντιστήρια των παιδιών. Έχουμε κάποιους ανθρώπους που χάσανε τα σπίτια και δεν μπορούν να πληρώνουν, μένουν στα νίκια και δεν μπορούν. Το ακούμε. Αυτό είναι ένας μεγάλος αριθμός. Πού τα στραφούν αυτοί οι άνθρωποι? Τα συνεχίζουμε τα δοκιμασμένες συνταγές? Να μην γίνω γραφικός και εγώ όπως τα λέμε. Έχει κόμματα και κόμματα. Πρέπει να καταλάβουμε, γιατί για να μοιράσεις το πλεόνασμα που δίθεν έχουμε χρωστώντας εκατοπλάσια, για μένα δεν είναι πλεόνασμα, αλλά είναι κάτι που μπορεί να μοιραστεί. Πολλές φορές μοιράζεται με 300 ευρώ. Ναι, πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο κομμάτι,
Αλλά με τα, αυτά τα ποσά μπορούσαμε να φτιάξουμε κάποιες άλλες υποδομές, εργοστάσια, να επανικήσει την εκκίνηση να γίνει στη ήδη υπάρχοντες εταιρείες ή τομές στην κοινωνία που να εργάζονται οι άνθρωποι. Γιατί το βασικότερο πράγμα για ένας άνθρωπος είναι να έχει εργασία. Και μόνο τότε μπορεί να ανταποκριθεί στις οικογενειακές ή κοινωνικές απαιτήσεις. Αυτά τα πράγματα βλέπουμε, με προβληματίζουν πάρα πολύ και ελπίζω όλοι να καταλάβουν, να στραφούν προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να ενισχυθεί, να μπορεί να παίξει πιο σοβαρό ρόλο μέσα στο Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό, στο Ελληνικό, να μπορούμε να παίρνονται πιο σωστές αποφάσεις από πλευράς προτεραιότητες. Γιατί συνήθως παίρνουμε κάποιες αποφάσεις, πολλές φορές έχω αναρωτηθεί από πού προέρχεται αυτά τα μαθηματικά, από πού προέρχεται αυτή η πολιτική, ποιος τους έχει μάθει, πού του μάτανε, σε ποια κολέγια τα μάτανε. Δηλαδή μπερδεύομαι πάρα πολύ και σας ομολογώ, κάθε μέρα 6 ώρα ανοίγω τηλεόραση. Μάλιστα. Ξέρω τι άλλο να σε ρωτήσω, ειλικρινά. Δηλαδή, όταν σε έχω απέναντί μου, περισσότερο μου βγάζεις έναν άνθρωπο του αθλητισμού παρά έναν πολιτικό. Και δεν ξέρω τι πολιτικά να σε ρωτήσω. Πολιτικά, αν και τώρα τα είπες πολιτικά πολύ... Εγώ θέλω να, αν μπορεί να βοηθήσει κάτι το όνομά μου, θα βοηθήσω. Αυτό. Μέχρι εδώ είμαι εγώ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν έχω πόστο. Το πόστο που υπάρχει, εγώ δείχνω το παράδειγμα πώς πρέπει να δουλεύουμε. Καθημερινά ανοίγω και κλείνω το γήπεδο. Καθημερινά είμαι εκεί. Καθημερινά έχω χρόνο για κάποιον που θέλει κάτι να μάθει ή κάτι να ανταλλάξουμε. Γιατί και εγώ μαθαίνω από κάθε συζήτηση και αυτό δυσκολεύομαι ακόμα να το μεταδώσω. Γιατί και εγώ κλέβω κάτι με την καλή έννοια από τη γνώμη του καθενός ανεξαρτήτως επίπεδο. Και αυτό μας κάνει πιο κοντά και πιο εύκολα να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα στη ζωή. Γιώργο Πομάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία, να είσαι καλά και μην αφήσεις τον αθλητισμό, ό,τι κι αν γίνει στα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δεν το αφήνω σε καμία περίπτωση.